Πιστεύεις ότι είσαι ανίκητος στο ποδοσφαιράκι? Φοιτητές στην Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης, στην Ελβετία, έχουν κατασκευάσει ένα ρομπότ που μπορεί να νικήσει τον άνθρωπο στο παιχνίδι, καθώς χτυπάει την μπάλα σχεδόν δύο φορές πιο δυνατά από οποιονδήποτε άλλο παίχτη. Ένα ειδικό λογισμικό σχεδιάζει τη στρατηγική του, ενώ τα ισχυρά και ευέλικτα χέρια του επιτρέπουν να προσαρμόσει γρήγορα τις θέσεις των παιχτών στο γήπεδο με εξαιρετική ακρίβεια. Καταρχάς, διαθέτει γραμμικό κινητήρα για να μετακινεί με γραμμικό τρόπο τους παίχτες. Δεύτερον, έχει μηχάνημα περιστροφής για να κλωτσίσει την μπάλα. Το σύστημα μπορεί να επιτύχει ακρίβεια υποχιλιοστού στην τοποθέτηση, μπορεί να χτυπήσει σχεδόν δύο φορές πιο δυνατά από ένα μέσο παίχτη την μπάλα, ενώ ενημερώνει τις θέσεις των ράδων 300 φορές ένα δευτερόλεπτο. Έξι μήνες χρειάστηκαν οι φοιτητές για να σχεδιάσουν και ολοκληρώσουν το πρωτότυπο. Για να δει την μπάλα, εξόπλισαν το ρομπότ με μια κάμερα υψηλής ταχύτητας που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του διαφανούς πατώματος του τραπεζιού. Η κάμερα συλλέγει 300 εικόνες το δευτερόλεπτο, οι οποίες συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία τον υπολογιστή. Μέσα από αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας, οι φοιτητές αναλύουν την κίνηση της μπάλας σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η πληροφορία μεταδίδεται στον υπολογιστή που ελέγχει την κίνηση και την τοποθέτηση του βραχίωνα. Για την ανίχνευση της θέσης της μπάλας υπάρχει μια κάμερα που τοποθετείται κάτω από το ποδοσφαιράκι. Όπως είναι διαφανές το πάτωμα, μπορούμε να πάρουμε εικόνα από εκεί. Τη στέλνει στον υπολογιστή και ο υπολογιστής θα την επεξεργαστεί και θα ανιχνεύσει τη θέση της μπάλας. Αυτό θα μπορούσε να σημάνει μια νέα εποχή όπου τα ρομπότ θα ανταγωνίζονται τους ανθρώπους στον αθλητισμό. Μερικοί ειδικοί λένε ότι τα ρομπότ θα κερδίσουν συχνά χάρη στην ταχύτητα και την ακρίβειά τους. Θα υπάρχει ωστόσο πρόβλημα όταν τοποθετούνται σε ανεξέλεγκτο περιβάλλον, όπου μια ξαφνική ρηπή του ανέμου μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Τα ρομπότ δεν γνωρίζουν τον κόσμο. Ξέρουν μόνο ό,τι τους έχουν πει. Είναι πιθανό σε λειτουργία μόνο για 2 ή 3 χρόνια. Πέρασαν 3 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης για να συνηθίσουμε σε αυτό το περιβάλλον. Γι' αυτό είμαι λίγο απεσιόδοξος. Ένα ρομπότ θα χρειαστεί πολύ καιρό ή εμείς θα χρειαστούμε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για την κατασκευή τέτοιων ρομπότ. Δεκαετίες, ίσως και αιώνες, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επαγγελματίες αθλητές. Στη Λοζάνη, οι φοιτητές που σχεδίασαν το ρομπότ για το ποδοσφαιράκι είναι έτοιμοι να του δώσουν μια πιο σύνθετη στρατηγική. Το σημερινό σύστημα επιτρέπει μόνο να εντοπίσει την μπάλα, να τη σταματήσει και να τη χτυπήσει. Το επόμενο βήμα είναι η στρατηγική. Τώρα έχουμε διάφορες πληροφορίες εκτός από το δικό μας παίχτη. Ξέρουμε πού βρίσκονται οι αντίπαλοι. Θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε μια πιο προηγμένη στρατηγική, όπου θα διαχειριζόμαστε όλες αυτές τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, να προβλέψουμε τη διαδρομή της μπάλας και τη θέση των αντιπάλων. Οι φοιτητές ελπίζουν να διοργανωθεί διαγωνισμός μεταξύ ρομπότ σε ποδοσφαιράκια, όπου οι προγραμματιστές να μπορούν να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές. We'll be right back.